Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε την πρωινή ενημέρωση του Αν Channel στις 11. Συναγερμός σήμανε στην ελληνική αστυνομία το πρωί της Τρίτης έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Νέο Ψυχικό, με αποτέλεσμα ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο να καταλήξει νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 8.30 το πρωί, όταν το γκρι αυτοκίνητο μάρκας BMW που επέβαινε το θύμα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου. Τότε, άγνωστο άτομο που επέβαινε σε δίκυκλο πέρασε από το σημείο και άνοιξε πυρ. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του από τη μαφιόζικη επίθεση είναι συνέτερος του ατόμου στο οποίο ανήκει το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για το έγκλημα και στο σημείο αυτό θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι ειδικός αστυνομικός αναλυτής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσες τελικά ήταν οι σφαίρες με τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε εν ψυχρό εκτελεσμένος? 8 κάλικες στελέχησαν από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πρώτα έφτασαν στο σημείο. Και βεβαίως μετά από ένα ηχητικό το οποίο παραδόθηκε στην ελληνική αστυνομία, καταδεικνύεται η εκτέλεση και προφανώς ενδεχομένως και το πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό που ερευνάται από την ελληνική αστυνομία είναι μήπως έχουν κάνει λάθος άτομο, διότι το εταιρικό όχημα άνοιξε στο συνεταίρο του ανθρώπου ο οποίος δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Συν της άλλης, καταδεικνύεται από το ηχητικό το οποίο παρέλαβε η ελληνική αστυνομία ότι είχαμε να κάνουμε με μαφιόζικη, όπως πολύ καλά είπατε, εκτέλεση, γιατί υπάρχει η λεγόμενη χαριστική βολή, η οποία συνήθως ήθιστε να δίνεται στα πληρωμένα συμβόλαια. Από και πέρα όλα είναι σε έλεγχο. Αυτή τη στιγμή ο συνέτερος του ανθρώπου και στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής και ερευνάται το θέμα. Κύριε Μπαλάσκα, επειδή από το πρωί ξέρετε και οι πληροφορίες όταν έγινε το περιστατικό και στα δημοσιογραφικά γραφεία σήμανε συναγερμός, πολύ περισσότερο βέβαια στην ελληνική αστυνομία, αυτό που λέγεται είναι ότι οι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν οι πυροβολισμοί, αν το λέω καλά και διορθώστε με, είναι σε δύο δόσεις. Δηλαδή αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρατε για τη χαριστική βολή, δηλαδή ότι δεν του έφταναν οι σφαίρες που έριξε στον άνθρωπο και ήθελε να τον αποτελειώσει, πράγμα που δείχνει αυτό ακριβώς που λέτε για πληρωμένο συμβόλαιο, το οποίο θα έπρεπε αυτός που το εκτελεί να έχει ολοκληρώσει την πράξη. Ακριβώς, και επειδή υπάρχει μία σφαίρα στο κεφάλι, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την τελευταία βολή, την χαριστική βολή, την βολή που σιγουρεύει τα πράγματα που λέμε στην αστυνομία. Άρα και λοιπόν μιλάμε προφανώς για πληρωμένο συμβόλαιο από ένα άτομο το οποίο επέβαινε σε δίκυκλο μοτοσυκλέτα και το οποίο ήταν ακροβολισμένο και περίμενε να αρχίσει να σταθμεύει το αυτοκίνητο. Το πλησίασε, άδειασε το όπλο επάνω του, έδωσε τη χαριστική βολή και έφυγε. Αυτή τη στιγμή, ειδικό συνεργείο της κρατικής ασφάλειας συλλέγει κατά μήκος της οδού όλα τα βίντεο τα οποία ενδεχομένως θα έχουν πάρει το δράστη και τη φυγή του. Είμαστε ακόμα βεβαίως σε πολύ πρώιμο στάδιο για να κάνουμε κάποια συμπερασματικά σχόλια. Κάποια εκτίμηση εννοείται, ναι. Κάποια εκτίμηση και κάποια συμπερασματικά σχόλια, αλλά όλα καταδεικνύουν ότι ήταν μια πληρωμένη δολοφονία. Απλά σας λέω, ερευνάται, γι' αυτό και εντός εισαγωγικών ανακρίνεται ο συνεταίρος του οποίου ήταν και το αυτοκίνητο, να δούμε τι σχέσεις υπάρχουν με ανθρώπους του περιθωρίου. Μάλιστα. Λένε ότι και είναι πολύ προφανές ότι ο άνθρωπος είναι σε σοκ, ο συνεταίρος του. Και υπήρχε εκεί μια εταιρεία στην οποία ήταν και οι δύο, η οποία υπάρχουν κάμερες ασφαλείας όπου συλλέγεται το υλικό έτσι ώστε να κάνει λίγο ευκολότερη τη δουλειά των αστυνομικών αρχών. Ναι, ναι, είναι μια τεχνική εταιρεία η οποία εδρεύει στο σημείο και υπάρχουν και εξωτερικές κάμερες και υπάρχουν όμως και κάμερες κατά το μήκος της οδού στην 25η Μαρτίου και στην Κρήτη, από όπου συλλέγονται τώρα τα βίντεο, συλλέγεται το υλικό για να αναλυθεί καρέ-καρέ στα ειδικά κλιματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, επειδή την περιοχή την ξέρουμε, είναι μια περιοχή που έχει κόσμο και μάλιστα 8.30 το πρωί, αρκετό κόσμο θα λέγαμε. Και υπάρχουν και πολλοί μάρτυρες. Ακριβώς. Η περιοχή φυσικά να πούμε ότι είναι αποκλεισμένη, οπότε είναι προφανές ότι θα υπάρχει και κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε θρηνήσει και άλλα θύματα, γιατί πραγματικά δεν είναι μια απομονωμένη περιοχή. Είναι μια περιοχή στο κέντρο του Ψυχικού, όπου δυστυχώς, εάν υπήρχαν έτσι αστοχίες, θα μπορούσαμε να έχουμε, μιλάμε και για μια πιο δυσάρεστη εξέλιξη. Κύριε Μπαλάσκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε να προσθέσετε εγώ κάτι άλλο? Έχω να προσθέσω ότι βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει αποστραγγισμός μιας σφαίρας και να πάει σε κάποιο αθώο πολίτη, αλλά όμως καταδεικνύεται από την πρώτη εικόνα ότι ήταν ειδικά στοχευμένες οι βολές, άρα μιλάμε για πεπειραμένο άτομο. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σαφώς στα επόμενα δελτία θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί θα βρίσκεται εν εξελίξη έρευνα και προφανώς θα έχετε να πείτε περισσότερα. Να είστε καλά, κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, αν και για δυσάρεστη είδηση. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως θέμα, θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε κοινή εκδήλωση παρευρέθηκαν εχθές δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στο Πολεμικό Μουσείο. Ας ακούσουμε τι υπόθηκε, γιατί πραγματικά υπάρχει έντονο παρασκήνιο αναφορικά με την σκληρή κριτική που άσκησαν. Μεγάλος ο κίνδυνος αύξησης της έντασης, ακόμα και ανάφλεξης στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνίες του Ντέιτον είναι στην ουσία γράμμα νεκρό. Το Κόσοβο είναι σε αδιέξοδο, οι εθνικισμοί και μεγαλοειδεατισμοί στην περιοχή αντί σταδιακά να κάμπτονται, είναι και πάλι σε έξαρση. Ας υπογραμμιστεί ακόμα ότι σε ό,τι αφορά συμπεριφορές που υποκρύπτουν αλυτρωτικές διαθέσεις και υπονόμευση των σχέσεων καλής γειτονίας, είναι ανάγκη να σταλεί ένα πολύ καθαρό και αυστηρό μήνυμα και προς τα Τύρανα και προς τα Σκόπια. Τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές και επισύρουν συνέπειες. Με την πρόσθετη υπενθύμηση ότι ο δρόμος τους προς την Ευρώπη εξαρτάται από την Ελλάδα. Καθαρές κουβέντες, καθαροί λογαριασμοί. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται πολλοί, αν επιμένεις κόντρα σε όλες τις ενδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο και οι πολλοί άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς και η μόνη παραδοχή που κάνεις είναι ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο και εσύ άδικο. Αν ούτε αυτό το καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι απείρως χειρότερα. Τα εθνικά θέματα. Εδώ η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τρώμε τη μία προσβολή, τη μία ταπείνωση μετά την άλλη. Από τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς και φυσικά τους φίλους μας τους Τούρκους. Είναι αδιανόητα όσα συμβαίνουν και έχω μιλήσει για αυτά πολλές φορές. Για το διάλογο για τον πειρατή, για το ότι ξεχάσαμε να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο τα 50 χρόνια φέτος που κλείσαν από την τραγωδία της Κύπρου. Καλό λοιπόν τον Πρωθυπουργό να αποφασίσει άμεσα την αλλαγή αυτής της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής. Να επιστρέψει στις ιστορικές παρακαταθήκες της παράταξης. Να ασκήσει βέτο στην Αλβανία για την Ευρώπη. Να προετοιμάσει μέσω δημιουργίας μιας ισχυρής νομικής και πολιτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων την απεμπλοκή από την Εθνικά Επικίνδυνη Συμφωνία των Πρεσπών. Να ασκήσει, όπως κάνει σταθερά και η Βουλγαρία, βέτο σε κάθε βήμα των Σκοπίων, τον αλυτρωτισμό τον οποίο οφείλουμε να καταγγείλουμε εδώ και τώρα παντού. Να αναθεωρήσει αυτή την επίπλαστη, την ψεύτικη συμφωνία φιλίας με την Τουρκία. Καθιστώντας σαφές στην πράξη ότι δεν εκβιαζόμαστε, δεν απειλούμαστε, δεν φοβόμαστε και ότι υπάρχουν όρια. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση μιας νέας εθνικής υποχώρησης και ταπείνωσης με πρέσπες του Αιγαίου. Και από τη Νέα Δημοκρατία θα περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς έχει αρχίσει το παιχνίδι της διαδοχής. Ήδη 5 στελέχη διεκδικούν την Προεδρία στις εσωκομματικές εκλογές στις 6 και 13 Οκτωβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη και ο Μιχάλης Κατρίνης δήλωσαν παρόν στην κούρσα, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις της Νάντιας Γιανακοπούλου και της Άννας Διαμαντοπούλου. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών, ενώ τα πειρά του Μάκη Βορύδη και του Κώστα Μπακογιάννη δέχτηκε ο Χάρης Δούκας. Κούρσα για 5 προσώρες υποψηφίους θα είναι η προεκλογική μάχη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ που οδεύει ολοταχώς για εσωκομματικές κάλπες στις 6 και 13 Οκτωβρίου. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διεκδικεί επαναβεβαίωση της εντολής από τη βάση και μετά τους Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο, τις υποψηφιότητές τους ανακοίνωσαν ο Μιχάλης Κατρίνης και η Μιλένα Αποστολάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του στη Μαραθώνια Κεντρική Επιτροπή έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες, βάζοντας φρένο στα σενάρια συγκόλυσης με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μίλησε για παρασκηνιακές συμφωνίες και πασαρέλα προσωπικών φιλοδοξιών. Εσχάτως κυκλοφορούν και κάποια σενάρια στα γνωστά τραπέζια του τριγώνου των κέντρων των Αθηνών. Σενάρια περί ρευστοποίησης του ΠΑΣΟΚ και ενοποίησης του με το ΣΥΡΙΖΑ.
από την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, παρέλαβα κόμμα και δεν θα επιτρέψω να γίνει συνιστόσα στα παιχνίδια κανενός. Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ είναι εξασφαλισμένη. Αν βγει ένας άλλος αρχηγός εκτός τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μείνει? Αυτονόητο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει βάλει μπροστά τις μηχανές και έχει ρηχτεί για τα καλά στην προεκλογική μάχη. Δεν έχουμε ανάγκη από μεσίες. Εκείνο που θέλουμε είναι ηγεσία που θα ενώνει, θα εμπνέει, θα είναι προοδητής αλλαγών, θα μπορεί να λειτουργήσει λογικά, συμμετοχικά, θα κάνει πράξη το μαζί. Καρφιά προς τον Δήμαρχο Αθηναίων εξαπέλυσαν τόσο ο Μάκης Βορύδης όσο και ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή την υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω να κάνει πρώτα το Δήμαρχο καταρχήν και μετά βλέπουμε. Οι Αθηναίοι έχουν σκύλο μετανιώσει που ψήφισαν αυτό το Δήμαρχο. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Δικαίωμα του κυρίου Δούκα να διεκδικήσει όποια θέση επιθυμεί. Υποχρέωσή του όμως είναι να μην μείνει ο Δήμος ακέφαλος και ακυβέρνητος. Για απόπειρα παρέμβασης στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο πηγές από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα. Πάντα ο Χάρης Δούκας είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος αντίπαλός τους. Επισημαίνουμε όμως ότι αυτές οι παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της πρέπει να καταδικαστούν από το σύνολο του ΠΑΣΟΚ. Είναι θέμα ευθύνης όλων. Εχμές άφησε και ο Παύλος Γερουλάνος, ζητώντας να ηγηθεί της ενότητας της παράταξης. Οι παρέες, ναι, γράφουν ιστορία. Στην πολιτική όμως, ιστορία γράφουν κόμματα ανοιχτά, δημοκρατικά, σύγχρονα. Ζητώ να ηγηθώ της ευθύνης να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα γίνει κοινωνικά πλειοψηφικό. Ο Μιχάλης Κατρίνης, παρότι πήρε τον λόγο στην Κεντρική Επιτροπή, προτίμησε να μην ανοίξει τα χαρτιά του και δήλωσε το παρόν στην προεκλογική κούρσα 24 ώρες αργότερα. Στόχος μου είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στο όριμο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Μια πρόταση που θα μπορεί να εμπνεύσει, να συνθέσει, να νικήσει. Τα στελέχη του κόμματος μπαίνουν σε θέσεις μάχης. Άκουσα δύο ομιλίες ονοτικές του κυρίου Δούκα και του κυρίου Γερουλάνου με ένα πρόσημο θετικό προς το μέλλον για το πώς θέλουν να λειτουργήσει το κόμμα. Ο Δούκας έχει έναν ισχυρό συμβολισμό για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στον ευρύτερο κόσμο της κεντροαριστεράς. Και πιστεύω ότι μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη θα διαμορφώσουν μια συλλογική ηγεσία. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή για την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Μένουμε στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν τόσο ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και ήταν καλεσμένος στο One Channel στον Σταμάτη Ζαχαρό, αλλά και ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για το χρονικό διάστημα αυτό. Λοιπόν, το τι δήλωσαν πάλι στο One και στο Evening Report. Αφήσατε μια αιχμή έτσι ερμηνευτική για τον κύριο Δούκα, ότι επειδή είναι στο Δήμο, εσείς θα είχατε παρατηθεί, δεν θα καταλάβει το Δήμο, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι όταν βρέθηκα στην ίδια κατάσταση, που ήταν όταν εκλέχτηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δει στην αντιπολίτευση, ούτε καν δήμαρχος, είχα δεσμευτεί απέναντι στους ψηφοφόρους μου ότι θα μείνω 4 χρόνια στο Δήμο. Πράγμα το οποίο το έκανα μέχρι που μπήκα υποψήφιο στο τέλος της τετραετίας. Αυτό πιστεύω ότι είναι σωστό να το κάνει κανείς και αυτό έκανα εγώ. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνει ο κύριος Δούκας. Το τι κάνει ο κύριος Δούκας και το κάνει, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Όχι, εγώ σας λέω ότι το βλέπετε. Είστε μέσα στο πολιτικό σύστημα, είστε υποψήφιος αρχηγός ενός ιστορικού κόμματος που είχε ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη. Δεν μπορώ να. Τον Γιώργο, εντάξει, θέλω να πω, δηλαδή δεν μπορεί να μην έχετε άποψη. Γιατί βεβαίως έχω άποψη. Τι πρέπει να κάνουν τα στελέχη. Μα, δηλαδή. Μα την άποψη, το να σας πω την άποψή μου είναι σαν να προσπαθώ να χτυπήσω τον κύριο Δούκα. Εγώ σας λέω τι έκανα. Διότι η άποψή μου εκφράζεται πολύ καλύτερα με πράξεις από με λόγια. Δεν πείστε τον κύριο Δούκα. Όχι. Ο κύριος Δούκας, τώρα ας κάνω μια ερώτηση, να το αντιστρέψω λίγο αυτό. Που αφορά και εσάς τότε που είσαι στο Δήμο. Μήπως η θητεία του εκεί είναι αυτή η οποία θα αποδείξει ότι είναι ικανός? Σαφώς. Αν κάνει σωστά κάποιο πράγματα, θα μπορεί όμως να είναι και ανάποδα αυτό, έτσι. Ένας πολιτικός δοκιμάζεται και σου λέει και κρίνει ο κόσμος μετά πώς έχει πάει. Ανάλογα με την πορεία σου, κρίνεσαι βέβαια. Ναι. Και κρίνεσαι από τα πάντα, και από τα σωστά και από τα λάθη σου. Όλοι κάνουμε και σωστά και λάθη. Ναι, πιστεύετε ότι ο κερδίσατε το Δήμο Αθηναίων, έξω από το πρόσωπο τώρα, επειδή το ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε, ήταν αυτό μόνο, ή λειτουργήσε η κοινωνία με τους δικούς της όρους που ήθελε να διώξει τον κύριο Μπακογιάννη? Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει και στην Ελλάδα, πολύ συχνά ψηφίζουμε αρνητικά. Σαφώς υπήρχε ένα κλίμα που ζητούσε μια αλλαγή, να το πω έτσι. Αλλά η αλλαγή δεν έρχεται χωρίς να υπάρχει κάποιος εκεί πέρα να εισπράξει αυτό το συναίσθημα, και ο κ. Δούκας το εισέπραξε. Πώς και γιατί και τα λοιπά, αυτό είναι μεγάλη ανάλυση, αλλά θεωρώ ότι η Αθήνα ήταν πολύ έτοιμη για μια αλλαγή τότε. Καταλαβαίνω, ρωτάτε περίπου αν επιβεβαιώνεται το ουκ εν το πολλό το εφ.
Εντάξει, το λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι πριν από εμάς. Αλλά εγώ θα τολμήσω να πω ότι όταν είναι μια ανοιχτή διαδικασία, το ότι είναι ανοιχτό κάτι σημαίνει ότι είναι κυρίως προσβάσιμο σε όλους. Ναι. Άρα από θέση αρχής είναι καλό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Είναι μια καλή εξέλιξη και δείχνει και μια, αν θέλετε, δημοκρατική οριμότητα, το ότι παρά το πλήθος των υποψηφιότητων μπορεί, και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει έτσι, να γίνει μια εσωκομματική πολιτική διαδικασία με στοιχεία πολιτικότητας, χωρίς δηλαδή προσωπικές, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις ή προσωπικές προβολές φιλοδοξιών, αλλά με όρους πολιτικών προτάσεων, με ατζέντα, με διαφοροποιήσεις εκεί όπου υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μετρηθεί, να αποδειχθεί, πού διαφωνούμε, τι λέμε διαφορετικό, ποιος είναι ο δικός μας δρόμος, ο κάθε υποψήφιος, τι προτείνει όσον αφορά στο καλό της παράταξης, με ορίζοντα τις αρχές Οκτωβρίου. Οπότε θα ολοκληρωθούν με συντεταγμένο τρόπο, είμαι βέβαιος, με πρότυπο τρόπο επίσης είμαι βέβαιος, οι διαδικασίες για να συνεχίσουμε όλοι μαζί στον ίδιο χώρο που θεωρώ ότι όλοι τον πονάμε το ίδιο και θέλουμε το ίδιο το καλό του. Καζάνη που βράζει, θυμίζει το εσωτερικό στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλο ένα και περισσότερες είναι οι φωνές που ακούγονται για συμπόρευση με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τον Στέφανο Κασελάκη ουσιαστικά να το απορρίπτει. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει σήμερα και καλείται να δώσει απαντήσεις για μαύρα χρήματα, Αυγή και τον υπονομευτή Τσίπρα, όπως τον χαρακτήρισε. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Πολάκης ξαναχτύπησε και κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι είναι λάθος η επιλογή του να έχει σύντροφο και να επιδεικνύει τον πλούτο του. Το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ συντηρείται σε υψηλούς τόνους, την ώρα που ακόμη και οι φωνές που ακούγονται σωκοματικά για την ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων εκλαμβάνονται ως έμεση αμφισβήτηση του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει τη συγκόλληση κομμάτων, αλλά χαρακτήρισε ακτίδα φωτός την επιτυχία του Λαϊκού Μετώπου στη Γαλλία και τη δεύτερη θέση που πέτυχε στις βουλευτικές εκλογές. Η προσπάθειά τους αποτελεί μοναδική πηγή έμπνευσης για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις σε μια περίοδο που η ακροδεξιά επελάβνει με την ανοχή της δεξιάς. Αυτές οι αντικρουόμενες απόψεις που διατυπώνονται από τον Στέφανο τον Κασελάκη δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Και νομίζω ότι αυτός που βάζει τρικλοποδιές στον ίδιο και προσφέρει και τις καλύτερες υπηρεσίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Tyler. Πειρά δέχεται ο κύριος Κασελάκης και από το μοναχικό πλέον Παύλο Πολάκη, χαρακτηρίζοντας λάθος την επιλογή του να έχει σύντροφο και να επιδεικνύει τον πλούτο του, όπως είπε. Τα λάθη του Στέφανου, κατά τη γνώμη μου, είναι η υπερπροβολή της προσωπικής του ζωής και της οικονομικής του κατάστασης και της προσωπικής του, πώς το λένε, επιλογής συντρόφου κτλ. Για μένα αυτά τα δύο πράγματα μας κόστησαν εκλογικά. Και προφανώς έκανε και λάθη. Και προφανώς και η κριτική η οποία του ασκείται από τον Παύλο τον Πολάκη είναι καλόπιστη. Μια τέτοια κριτική πρέπει να γίνεται και είναι επικοδομητική. Η σύγκρουση κορυφής μεταξύ Κασελάκη Τσίπρα λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις, με τους 87 να ξεκαθαρίζουν ότι με την επιστολή του στον κύριο Κασελάκη δεν είναι εκείνοι που βάζουν το θέμα ηγεσίας, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης άνοιξε ένα ζήτημα μόνος του και με ένα τεχνητό δίλημα. Ή δεν θα μιλάτε ή είστε υπονομευτές. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο να τίθεται ζήτημα. Τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για το ρόλο ενορχιστρωτή της αμφισβήτησής του, διχάζουν το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη βάση. Όποιος δεν σέβεται το παρελθόν του, δεν μπορεί να οργανώσει το μέλλον του. Και ο Αλέξης Τσίπρας δεν σήκωσε κανένα γάντι. Η εικόνα που έχει επιδείξει δεν ήταν πλέον όρημη, ούτε πλέον ψύχρεμη, ούτε μία στάση που μας βοηθά να εγγυηθεί την ενότητα. Η εσωκομματική ένταση έχει εκτραχυνθεί και η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας την Πέμπτη αναμένεται θυελλώδης. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την οποία και θα σχολιάσουμε με τον Δημήτρη Χόντρο, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας στο Βήμα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο, παρά το γεγονός ότι στον αέρα παίξαμε τα βίντεο και το τελευταίο που είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεκινήσουμε λίγο με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί που τελικά μετά από τρεις εβδομάδες από τις ευρωεκλογές θα λέγαμε ότι δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, έχουμε τώρα γκρίνιες και γενικότερα αυτό που λέμε τριγμούς και στην δεξιά πολυκατοικία, και ενώ την κοινή εμφάνιση Σαμαρά Καραμαλή, οι οποίοι άφησαν, θα έλεγα, εχμές αρκετά. Έτσι, που έκαναν αίσθηση. Εδώ ο κύριος Σαμαρά ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αναθεωρήσει όλη την εξωτερική την πολιτική. Ήταν ξεκάθαρο, τον κάλεσε γι' αυτό. Mm-hmm. Βλέπουμε ένα πολιτικό σύστημα σε κίνηση. Και μιλάω και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και υποτίθεται μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το οποίο υποτίθεται, το ξαναλέω, θα ήταν αδιάφορο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν υπάρχει λογαριασμός από τον κόσμο και τους πολίτες, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Εδώ λοιπόν έχουμε αναμενόμενα πράγματα. Μην βλέπετε που οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή το επισκίασαν. Τι επισκίασαν? Ένα κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Έπεσε 13 μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές πριν από ένα χρόνο και πέρασε πολύ κάτω από το εθνικές. Εννοούμε τις εθνικές που είχαν γίνει το 23, τον Ιούνιο. Τις επαναληπτικές που έγιναν το 23 που πήρε το 41%. Αυτό που τον κατηγορούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει αλαζονία σε σχέση με το 41%. Και πέρασε κάτω από τον πύχη του 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών το ποσοστό αυτό, το οποίο είχε θέσει ως στόχο. 5 μονάδες κάτω. Και έχασε και ένα ευρωβουλευτή και 1.000.000 ψηφοφόρους. Είδαμε την πρώτη πράξη συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Με μεγάλη και είδαμε χθες και τη δεύτερη πράξη με την κοινή εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών σε μια εκδήλωση που ό,τι μου είπαν έκλεισε ο δρόμος. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εκδήλωση αυτή. Επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ σας ως εξής. Έγινε στο κέντρο, στο Πολεμικό Μουσείο. Γι' αυτό και πολλά σήμερα θα δείτε έτσι, άρθρα γράφουν πολεμικό κλίμα στη Νέα Δημοκρατία, δανειζόμενοι από το Πολεμικό Μουσείο. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, ότι μετά και τις δύο εμφανίσεις, ενώ τις δύο ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών, υπήρχε όχι απλά θερμότατο χειροκρότημα. Είχαν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτούσαν τόσο τον κύριο Σαμαρά που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, όσο και τον κύριο Καραμαλή φυσικά. Υπήρξε λοιπόν ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Και υπήρξε ένα αίτημα, αυτό που συζητάμε τελευταία, αν θα πρέπει να υπάρξει μια δεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που ζητάει και η Βάση, ζήτησαν και οι βουλευτές, κατά κάποιο τρόπο ζητούν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Αυτό είναι ένα ρίσκο μεγάλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι από τη μια έχουμε μια ενίσχυση του κομματιού στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που ενδεχομένως χρειάζεται μια επαναπροσέγγιση. Αλλά από την άλλη υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία έχασε τη μάχη του κέντρου. Δεν είναι πρώτη στο κέντρο. Πέρασε τον Πασόκ μπροστά. Έχασε το κέντρο. Και υπάρχει ένα αξίωμα στην πολιτική ότι τη νίκη, και μάλιστα αν θέλουμε να είναι σταθερή νίκη, να προσφέρει και μια αυτοδυναμία, τη δίνει η μάχη στο κέντρο. Και εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί μια δεξιά στροφή με την συνέχιση μιας υπεροχής στο κέντρο, αυτό επιτρέψτε μου να πω, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για το επιτελείο του Μεγάλου Μαξίμου. Το βέβαιο είναι ότι ο δρόμος προς τις εθνικές εκλογές δεν είναι εύκολος για τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλλον διότι είναι και πιο σύντομος από το 27. Καλαδοκούν πέρα από τα ισοκομματικά ζητήματα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία παραμένουν άλυτα. Βλέπω δημοσκοπήσεις πάλι, ακρίβεια, υγεία, εγκληματικότητα. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί όπως θα ήθελαν οι πολίτες. Και πλέον είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι παρά τα όσα ακούγονται, δεν ξέρω αν ο εκλογικός σχεδιασμός του Πρωθυπουργού φτάσει μέχρι το τέλος ή αν πάμε αυτό σας σε είπα πριν πιο πρόορες εκλογές. Θεωρώ ότι είναι πιο σύντομος ο δρόμος από το 27. Κλείνοντας για τη Νέα Δημοκρατία, για να περάσουμε και στους υπόλοιπους χώρους, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι είπαν από το Μαξί μου ότι δεν σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών, το έχουν επιβεβαίωσει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι και οι δύο έχουν μιλήσει. Αυτή. Πάγια τακτική, το αντιλαμβάνομαι. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, θα μου επιτρέψετε, όλων των κομμάτων. Όλων των κομμάτων. Συνήθως δεν σχολιάζουν δηλώσεις που κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί. Με την έννοια ότι υπήρξαν πρωθυπουργοί της χώρας, έχουν το δικαίωμα να έχουν μία προσωπική άποψη, ακόμα και αν αυτή διαφέρει. Προφανώς. Από αυτή γιατί έχουν υπάρξει στο αξίωμα αυτό. Θεωρείτε όμως ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση και τα όσα υπόθηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι αυτό που λέμε να ταράξουν περισσότερο λίγο τα νερά και ενδεχομένως. Καμπάνα. Καμπάνα. Δεν τα ταράξαν. Αν λέτε, λέμε καμπάνα. Η οποία είχε σε βαριά. Θα πρέπει να είσαι κουφό για να μην την ακούσει. Δεν γίνεται. Ακούστηκε το Πολεμικό Μουσείο, το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν απέχει πάρα πολύ. Έτσι, νομίζω τα μηνύματα έφτασαν εκεί και έφτασαν αρκετά γρήγορα. Το δεν σχολιάζουμε είναι μια πάγια τακτική. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν μια κυβέρνηση σχολιάσει δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών που απέχουν από τη γραμμή τους, στην ουσία ρίχνει λάδι στη φωτιά και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας διχασμός για κάποιες πολιτικές που ακολούθησε το κόμμα και στα εθνικά θέματα αλλά και σε κάποια ζητήματα κοινωνικής, πολιτικής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο κύκλος της διαδοχής. Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε παρόν. Έθεσε προχθές τα χρονικά όρια της εκλογής 6 και 13 Οκτωβρίου. Και χθες είχαμε στην αρχή τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Δούκα. Προσετέθη ο κ. Κατρίνης και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και κάποιοι λένε ότι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, που
προφανώς θα είναι και η τελευταία ημερομηνία που μπορεί κάποιος να θέσει την υποψηφιότητά του, θα έχουμε και άλλες ενδεχομένως υποψηφιότητες. Σωστά. Και θα έλεγα ότι εδώ βλέπουμε την προθέρμανση. Υπήρξαν οι υποψηφιότητες αναμενόμενες. Οι πέντε είναι προθέρμανση μόνο? Νομίζω ότι είναι προθέρμανση γενικότερα. Προθέρμανση γενικότερα. Ωραία. Και νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Πανδρέου, που ίδρυσε και το ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξουν κάποιες τώρα βολές προεδρευτικές, κάποιες κινήσεις των υποψηφίων, θα καταλαγιάσει λίγο το ζήτημα και από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν με αρχή την 3η Σεπτέμβρη, 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, θα ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας. Τα βλέμματα όλων και ένα ερώτημα υπάρχει αν θα είναι στην κούρσα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι. Μια υποψηφιότητα η οποία καλώς ή κακώς είναι κοινά αποδεκτό, θα ανακατέψει την τράπουλα την εσωκομματική και ενδεχομένως ισορροπίες. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Διότι υπάρχουν πλεονεκτήματα, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για μια εκλογή στην οποία θα συμμετέχει το σύνολο του εκλογικού σώματος. Δεν ξέρουμε καν ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Με αυτές τις διαδικασίες των κομμάτων, τις ανοιχτές που έχουν δείξει τα ωριά τους, όποιος θέλει πάει, δίνει 2 ευρώ, γίνεται φίλος και ψηφίζει ανεξάρτητα στις εθνικές ψήφισε, ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το εκλογικό σώμα. Θα πρέπει να ζυγίσει πάρα πολύ καλά τις κινήσεις, κυρία Διαμαντοπούλου. Και μένει να δούμε στην πορεία, διότι υπήρξε ένας βίαιος, θα έλεγα, και κατά τη γνώμη μου άγαρπος τρόπος αμφισβήτησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Αναμενόμενος. Γιατί ξέρετε, τόσο γρήγορα. Εγώ πραγματικά παρακολουθώ χρόνια το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Δεν περίμενα τόσο γρήγορα. Το ίδιο κιόλας βράδυ. Με βάση το αποτέλεσμα και με βάση τα αποτελέσματα και των άλλων κομμάτων. Δηλαδή δεν ήταν οι άλλοι που νίκησαν και το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα εκλογικό ερείπιο. Και άρα έπρεπε ανά πάση στιγμή, μάλλον από την πρώτη στιγμή, να τεθεί θέμα ηγεσίας. Πριν δούμε τις εξελίξεις στα υπόλοιπα κόμματα. Το λέω απλά, αν μου επιτρέπετε, ότι ήταν αναμενόμενο γιατί. Πολλές φορές σε επίμαχα έτσι, νομοσχέδια είχαμε δει ευθείες βολές και γενικότερα διαφορές μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και για τα ομόφυλα ζευγάρια και για το θέμα που αφορούσε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα καζάνι που βράζει. Τώρα υποθέτω ότι αν το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, λέει, θα έπαιρνα 18%. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά λέω ότι τα στελέχη υπήρχε, του... Ή αν δεν υπήρχε αυτή η διαφωνία, η απαράδεκτη κατά μένα. Κατ' εμέ, στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, θα έπαιρνε 18-19%. Απλά λέω ότι αυτό που φαινόταν είναι ότι τα στελέχη είναι αυτό που λέμε σε στάση αναμονής για να αμφισβητήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν, με αφορμή. Ήταν αυτό κάτι λέω. Προαποφασισμένο. Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Εκδηλώθηκε τόσο γρήγορα και επαναλαμβάνω κατ' εμέ με ένα άγαρμο τρόπο. Από εκεί πέρα έχει πάρα πολύ ψωμί η ιστορία αυτή. Στο πασοκικό σύμπαν δεν ισχύουν οι συνήθεις πολιτικοί κανόνες. Υπάρχουν άλλοι διεργασίες και αλλιώς κινούνται στρατοί. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι θα σκληρύνει όσο πάμε προς την κάλπη και ενδεχομένως να μετατραπεί και σε μια αρένα. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Μένει να δούμε λοιπόν το σύνολο των υποψηφιότητων, τι θα γίνει μέχρι τότε, το κλίμα που θα επικρατεί εκείνη την περίοδο. Διότι επαναλαμβάνω, έχουμε μια κίνηση όχι μόνο στο Πασό, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Και ιδιαίτερα στον άλλο πόλο της κεντροαριστεράς, στο ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα εξελίσσονται με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Ναι. Ποιος μπορεί να προεξοφλήσει ότι θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις ή μια νέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, στείνεται ένα σκηνικό σύγκρουσης. Το επιδιώκει, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Κασελάκης, ένα ξεκαθάρισμα, διότι θέλει να κάνει την πολιτική του και να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ που θα το κάνουν ένα πιο δικό του, να το πω κάπως έτσι, κόμμα και οργανωτικά. Αλλά και με τη δική του φιλοσοφία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό προκαλεί την αντίδραση όσων είχαν αμφισβητήσει ήδη τον κύριο Κασελάκη. Πήγαν σε ένα μορατόριο μέχρι τις εκλογές και επανέρχονται με αφορμή. Και όλα αυτά που παρακολουθούμε με το κλείσιμο της αυγής ήταν μια προσωπική απόφαση του κύριου Κασελάκη. Αλλά και όλη αυτή την παραφιλολογία με τα μαύρα ταμεία και την υπονόμευση του κύριου Τσίπρα. Πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε αρχηγός ενός κόμματος να έχει πει στον προκάτοχό του: κοίταξε να δεις.
Σταμάτα να υπονομεύει και να δούμε τι κάνουν. Δεν το έχω ακούσει. Ήταν ένα βάρη. Το κατέβασε βέβαια στην πορεία. Ναι, καλά, έμεινε στον αέρα για και αυτό. Δημιουργείται και ένα σκηνικό σύγκρουση. Και έναν πρόεδρο που μόλις πριν από λίγο, δηλαδή ενώ πριν από τις ευρωεκλογές, είχε πει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι η καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στην προεκλογική ομιλία στο Σύνταγμα. Ναι, αλλά μια έτσι. Μια η καρδιά γίνεται μετά αλλάζει. Ο κύριο Κασελάκη δεν το έχει μόνο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Με όλου. Γενικά, μια με την κεντροαριστερά να πάμε. Και θα είμαι υποψήφιο όταν θα γίνει νέο σχήμα. Mm-hmm. Μια δεν θέλω και τα αριστερά, μια ξαναθέλω, μια το ξανασκέφτομαι. Εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μια εικόνα πολιτικής και ιδεολογικής σύγχυσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ένα ζήτημα ηγεσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει ένα ζήτημα ιδεολογικής σύγχυσης. Δεν είναι ξεκάθαρο για πολλούς αναρωτιούνται, είναι κόμμα της αριστεράς αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι αυτό. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε στην ανακοίνωση εκείνη που έκανε για δεν τα μαύρα. Μαύρα, ναι. Θα είναι αριστερό, δηλαδή θα είναι και με τον ΝΑΤΟ, θα είναι και με τον εργάτη, θα είναι και με το κεφάλαιο, θα είναι και με αυτό που ρίχνει τη Μολότοφ. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και με αυτό που, δέχεται τη Μολότοφ. Mm. Όπως παλιά δηλαδή. Ένα αντιλογικό θα έλεγα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι έτσι, διότι έχει μικρύνει το κόμμα και πολύ. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε το φθινόπωρο. Να δούμε πού θα καταλήξουν οι διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ, πού θα πάμε στην εκλογή και σε ποιο πρόσωπο στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό της νέας πολιτικής περίοδου, καθώς σιγά σιγά οδεύουμε, επαναλαμβάνω, προς τα μπάνια του λαού, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί συνολικότερα η εικόνα του πολιτικού συστήματος, το οποίο, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε κίνηση και αυτό έχει τη σημασία του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, θα δούμε αν θα μπορούν τελικά να γίνουν τα μπάνια του λαού. Γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στο Θεό, τα μπάνια του λαού αυτό τα βλέπω λίγο περιορισμένα. Αυτό με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κακώς μου το θύμισες. Τα έβγαλα χθες και πραγματικά η αύξηση σχέση με πέρσι. Είναι τεράστια. Ήταν πάλι τυχερός είστε που τα βγάλατε χθες, γιατί λέει μέρα με την ημέρα αυξάνονται. Οπότε να θεωρήσετε δεν το συζητώ, να σου πω κάτι. Μιλάω για τον Εσύμια την Κόπη, έχει πιάσει μια φωτιά τώρα, αλλά είναι πιο εύκολο. Αν κλείσει τελευταία στιγμή, είναι το κόστος να πα στην Κό, πα στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, θερμό το καλοκαίρι θα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αφήνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Όπως ακούσατε, μιλήσαμε και για τις φωτιές και πολιτικά, αλλά και ουσιαστικά. Καλύτερη εικόνα, βέβαια, ευτυχώς παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Κό και Χίο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, να αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες. Επιπλέον, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες τις απογευματινές ώρες στο κατοφύγιο Ηρακλείου. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στις πυρκαγιές σε Κό και Χίο, ενώ με το πρώτο φως του ηλίου τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού. Πύρινος εφιάλτης στην Κό. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Σταυρού Πέραμα. Έκαψε λεόδεντρα και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε τάχιστα μεγάλες διαστάσεις. Η κατάσταση είναι δραματική. Πλέον ισχυρή άνεμη επιχειρούμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή η κατάσβεσή της. Και αυτό που ζητάμε είναι εναέρια μέσα. Έρχονται τρία εναέρια μέσα, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετά για αυτό που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε. Οι φλόγες κατέκαψαν γρήγορα δασική έκταση και επεκτάθηκαν και στο χιτά της περιοχής. Λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε κατοίκους στα Καρδάμενα να απομακρυνθούν προς αντιμάχια. Λεωφορεία είναι έτοιμα με αναμένες μηχανές για την απομάκρυνση επισκεπτών από τα Καρδάμενα και τη μεταφορά τους στο γήπεδο του οικισμού. Έχει οργανωθεί να πάνε λεωφορεία για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι εφόσον χρειαστεί. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Η ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων είναι το πάνω απ' όλα και εμείς αυτό προσπαθούμε. Με 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα να επιχειρούν για την αναχέτηση της φωτιάς, ενώ και ένα σούπερ πούμα με αερομεταφερόμενη ομάδα 30 δασοκομάντο μετέβη στο νησί από την Αθήνα. Σε κόκκινο συναγερμό και ηχείος μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 10.30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Σιδηρούντα. Και η νοτιοανατολικά από το χωριό Σιδερούντα και η δασική έκταση και αγροτική. Κάμουν όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, έχουν κάποιες αποθήκες. Λίγο μετά τις 11 έχισε και μήνυμα του 112 για εκένωση του οικισμού με το όχι και μετατόπιση των κατοίκων προς την παραλία. Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 8 οχήματα και 5 υδροφόρες, ενώ συνδράμουν ακόμα από αέρος 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στοιχείο και θα συνεχίζουν να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του νησιού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά 2 πυροσβέστες. Ο ουρανός
ουρανός έχει γίνει κατακόκκινος, οι καμπάνες ηχούν, η φωτιά πλησιάζει. Κι όμως ο κίνδυνος δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για όσους συμμετέχουν στο πανηγύρι που έχει στηθεί στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου. Οι εικόνες προκαλούν αίσθηση, με το πύρινο μέτωπο να μένεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Οι χωροί καλά κρατούν. Όλοι έχουν κάθε βράδυ οσυγές και τις επιχειρήσεις τους. Πέτυχε λοιπόν, εχθές το βράδυ, αφού ξεκίνησε το πανηγυράκι το δικό μας, θα χαγιστεί η φωτιά. Εμείς τα πήραμε, σαν εθελοντική ομάδα που είμαστε εγώ με του Κοριανού, ό,τι μηχάνημα είχαμε τη φωτιά και πήραμε πίσω να γίνει πότο. Η φωτιά στη Ζάκυνθο που έκαιγε σε δύσβατο σημείο, τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα. Σε μια πολύ θλιβερή είδηση, σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 15χρονου αγοριού από τον ίδιο του, τον πατέρα και το θείο του, όταν το παιδί τους αποκάλυψε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη τη στιγμή που ο πατέρας, αμετανόητος που έστειλε το παιδί του στο νοσοκομείο από το ξύλο, ισχυρίζεται ότι ο γιος του ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος. Σοκ, αποτροπιασμό και την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση του ξυλοδαρμού ενός 15χρονου στην Πάτρα από τον πατέρα του και τον θείο του για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Οι εισαγγελικές αρχές της Πάτρας διέταξαν τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το βίαιο περιστατικό. Πάντα του το χτύπαγε, πάντα τον πλήγωνε εκεί που δεν έπρεπε να τον πληγώνει. Γιατί αυτά τα άτομα και αυτά τα παιδιά θέλουν περισσότερη αγάπη και κατανόηση. Μας το είχε πει το παιδί το περασμένο Αύγουστο και ο μπαμπάς δεν το δέχτηκε ποτέ, ενώ εγώ το δέχτηκα. Ο πατέρας του 15χρονου, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι δεν έχει πρόβλημα με το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού του, ότι δεν το χτύπησε και ότι ο γιος του ήταν εκείνος που το επιτέθηκε πρώτος. Όλα είναι ψέματα. Μα τι είναι αυτά, θα χτυπήσω το παιδί μου εγώ. Εγώ που δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να αναθρέψω αυτά τα τρία παιδιά, θα χτυπήσω το παιδί μου και που έκανα αγώνα για να πάρω την επιμέλεια. Ήρθαμε σε μία ένταση, άρχισε με έβριζε. Με ακύρωνε σαν πατέρα, μου έλεγε εκφράσεις ακατονόμαστες, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω εδώ στον αέρα. Με αποτέλεσμα να μου επιτεθεί κιόλας, μου είχε δώσει και μία εδώ. Το χαμόγελο του παιδιού από το 2012 μέχρι το 2021 είχε ενημερώσει 4 φορές τις εισαγγελικές αρχές για το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε ο ανήλικος. Το 2021, αυτό είναι το σημαντικό, ότι μας πήρε ψυχίατρος, γιατρός από το Καραμαντά, από το νοσοκομείο, όπου μας είπε έχει έρθει κάποιος κύριος με το παιδί του και μας λέει πράγματα τα οποία είναι τελείως ασυνάρτητα, τι να κάνουμε στο παιδί, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας βίαιος άνθρωπος ο οποίος θα κάνει κακό στο παιδί του. Στο θέμα παρενέβη με ανάρτησή του στα social media και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Αυτό το έγκλημα δεν περιλαμβάνει μόνο δύο θύτες. Έχει εκατοντάδες ηθικούς αυτούργους. Εμείς θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη. Πλέον αναμένεται η ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τη σοκαριστική αυτή υπόθεση κακοποίησης του ανήλικου αγοριού. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εδώ κυρίες και κύριοι, η πρωινή ενημέρωση από το One Channel ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στο μεσημεριανό μας δελτίο ειδήσεων στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.